Ή όχι. Διότι αν καλά κατάλαβα από αυτά που είπε ο κύριος Σταθάκης στους διάφορους επενδυτές. Καίγεται να κλείσει. Θα ήταν καλό, λέει, να κλείσει η συμφωνία τώρα, ώστε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια μεγαλύτερη ένταση και στη διαπραγμάτευση. Είστε υπέρ του να κλείσει η συμφωνία η κυβέρνηση με τους δανειστές, δεν ξέρω, και με τους εταίρους, δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο, αλλά είστε υπέρ του να κλείσει η συμφωνία ή υπέρ του να μην κλείσει καμία συμφωνία και να πάμε σε εκλογές και να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι επί 5 χρόνια γυρίζουμε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και είμαστε στο ίδιο σημείο. Κάθε τόσο δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας από τη μεριά της κυβέρνησης, υπάρχει ο κίνδυνος ότι είμαστε σε άσχημη κατάσταση, ότι κάπως πρέπει να... Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε... Δεν είναι καλά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι το δέχεστε και εσείς ότι δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά και δεν είμαι ευτυχισμένος που δεν είναι καλά. Ας ξεκαθαρίσουμε για αυτό το πράγμα. Πόσο καιρό χρειάζεται να καταλάβουμε όλοι ότι είναι λάθος η πολιτική και ότι η πολιτική και η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις που την υπηρετούν και αυτή η κυβέρνηση είναι πηγή αστάθειας. Και κοινωνικής και ευρωπαϊκής αστάθειας. Αυτή τη στιγμή, και μην μετράμε με ένα τρόπο, μην βλέπουμε με ένα μάτι πράγματα και αναφέρουμε επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, η Ιρλανδία έστειλε 400.000 μετανάστες στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Πορτογάλοι εργαζόμενοι, άνεργοι κτλ. Δεν είναι οι πιο ευτυχισμένοι του κόσμου και η επιτήρηση είναι αυτό που λέγαμε σκληρή επιτήρηση. Δεν είναι για τα μέλη της Ευρωβουλευτικής. Και τρίτο, εφαρμόζουν για αυτό που λέγαμε τις μνημονιακές πολιτικές, δηλαδή τους νόμους. Και εδώ βρισκόμαστε στην εξής κατάσταση. Ότι έχουμε φτάσει, ο κ. Κύρτσος λέει, λάθος επικοινωνιακό. Εγώ λέω λάθος ουσιαστικό. Η κυβέρνηση να μας λέει ότι βγαίνει από το μνημόνιο ως ονούπο, δηλαδή άντε 31 Δεκέμβρη και αρχίζει και συζητάει κτλ. Και αυτή τη στιγμή να λέει, απειλούμαστε σε μια νέα καταστροφή. Δηλαδή από το Καστελόριζο μέχρι το Παρίσι. Ξέρετε, όλα κύριε Βίτσα, είναι λάθος πολιτική. Είναι επιχείρημα εναντίον σας. Είναι λάθος πολιτική. Διότι θα μπορούσα να πει τα ίδια λέτε κι εσείς. Μισό λεπτάκι. Αν είναι λάθος ουσιαστικό της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση το φεύγουμε από τα μνημόνια. Ουσιαστικό είναι η μνημονιακή πολιτική. Η πολιτική της λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης. Η οποία παίρνει παράταση είτε δοθεί το τρίμηνο, το εξάμηνο, με αυτή την έννοια, είτε δεν δοθεί. Και ισχύουν αυτοί οι νόμοι. Εμείς τι συζητάμε αυτή τη στιγμή, τι συζητάει η κυβέρνηση. Εγώ λέω ότι καταρχήν η κυβέρνηση αυτή είναι ανίκανη να διαπραγματευτεί, όχι από την ικανότητα των ανθρώπων, αλλά από την ανικανότητα της πολιτικής και από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ξέρουν ο αντίπαλος, η Τρόικα, δεν είναι αντίπαλη ακριβώς, ξέρει ότι είναι σε πλήρη αδυναμία πολιτική. Δηλαδή δεν έχει το καλό σέχιν από τον ελληνικό λαό. Δεν έχει το καλό σέχιν, αν θέλετε. Δεν την πιστεύουν ούτε αυτοί που τη ψήφισαν, δεν την πιστεύουν ούτε οι διεθνείς υποστηρικτές. Εγώ δεν είδα κανέναν ενθουσιασμό από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό. Η λύση. Αφού το λέτε αυτό για την κυβέρνηση, πρέπει να πάμε σε μια άλλη λύση επομένως. Θα το ολοκληρώσω. Είδα το ΣΥΡΙΖΑ έξω να φεύγει τρέχοντας. Η λύση λοιπόν είναι πρώτον ότι χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση με νοπή εντολή, άρα πρέπει να γίνουν εκλογές τώρα. Η δεύτερη λύση είναι ότι πρέπει να. Χωρίς συμφωνία ή με συμφωνία, κύριε Βίτσα, δεν απαντάτε σε αυτό. Να αξιοποιηθεί. Εμείς λέμε. Να πάμε σε εκλογές με συμφωνία ότι ή χωρίς. Συμφωνία ή μη συμφωνία μπορεί να κλείσει μόνο μια νέα κυβέρνηση και η δική μας κυβέρνηση έχει τρία χαρακτηριστικά. Ακύρωση αυτής της πολιτικής, ακύρωση δηλαδή της μνημονιακής πολιτικής και του μνημονιακού καθεστώτος. Επαναδιαπραγμάτευση του χρέους. Και το πρόγραμμα που λέμε εμείς της Θεσσαλονίκης που έχει τους τέσσερις πυλώνες, ο ένας πυλώνας είναι η αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης, 7 μέτρα, εδώ, κύριε Βίτσα, η επανεκκίνηση της οικονομίας, 6 μέτρα, η επανάκτηση της εργασίας και δημοκρατικές τομές. Εδώ όμως έχεις μπροστά σου δύο πραγματικά γεγονότα. Αυτό είναι η δική σας πολιτική επιλογή, τι θα κάνετε στο εσωτερικό της χώρας. Εντάξει. Εδώ έχεις δεν έχει μόνο εσωτερικό, έχει και ιστορία εξωτερική, αν θέλετε. Του κλεισίματος δηλαδή. Που συνδέεται και με το επόμενο χρονικό διάστημα. Επ' αυτού, πρέπει να ξέρουμε αν τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κλείνουμε με την αποτίμηση της κατάστασης και παίρνουμε τα 7 δις. Δεν τα κλείνουμε. Δεν συνεννοούμαστε με τους άλλους τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά. Πάμε μόνοι μας. 8,5 έχει το επιτόκιο στην αγορά. Και 10 μπορεί να φτάσει. Και 15 μπορεί να φτάσει. Έτσι, λοιπόν, γιατί έλεγα ότι ένα σχεδιασμό αντίστοιχο. Και εδώ δεν κρύβω λόγια. Ότι
όταν το επιτόκιο φτάνει από ένα επίπεδο και πάνω, που είναι ξεκάθαρο ότι δεν δανείζεσαι. Δεν έχει καμία σημασία. Έχει τη σημασία του, τη σχέση, αλλά δεν δανείζεσαι. Επομένως. Λέω λοιπόν. Ξέρετε, κύριε Βιτσιά, αυτή η κυβέρνηση δεν δικαιούται να κλείσει συμφωνία. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Σε αυτό το περιβάλλον, κύριε Βιτσιά. Εμείς θα κάνουμε τους ίδιους το βρείτε. Πρόγραμμα στο της Θεσσαλονίκης. Σας λέω πολύ. Δεν θα πάμε στο Παρίσι, δεν υπάρχει κανένα λόγος. Δεν υπάρχει κανένα λόγος να πάμε ούτε στο Παρίσι ούτε πουθενά. Υπάρχουν οι Βρυξέλλες, υπάρχει το Στρασβούργο, υπάρχει η Αθήνα. Ωραία. Άρα με τους θεσμούς θα συζητήσουμε. Και εμείς σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόσουμε αυτά που δεσμευτήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτά που δεσμευτήκαμε στη Θεσσαλονίκη δεν θέλουν επιπλέον χρηματοδότηση, θέλουν αναδιανομή του υπάρχοντος και θα είναι, η βάση στην οποία θα στηριχθεί και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Για τον απλούστατο λόγο ότι το μεγαλύτερο έγκλημα, κατά τη δική μου την άποψη, που έχει γίνει στα 5 χρόνια, είναι ότι αυτή η στρεβλή, εγώ θα σας την έλεγα, παραγωγική βάση που είχε η χώρα πριν, έχει διαλυθεί πλήρως. Και η διοικητική μηχανή έχει διαλυθεί πλήρως. Μισό λεπτό, επειδή ασκείται μια. Για να μην είμαστε σε ένα. Όπως βλέπετε, δεν ασκώ καμία κριτική στην κυβέρνηση. Αυτό που κάνω είναι να λέω. Επειδή όμως εσείς ασκείτε μια κριτική στην κυβέρνηση και την πολιτική που ακολουθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, η οποία έχει επιφέρει και κάποια αποτελέσματα. Και μιλάτε για αυτά τα αποτελέσματα. Μιλάτε και για τα δημοσιονομικά κενά που υπάρχουν, για το ψευδές πρωτογενές πλεόνασμα κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας λέει ευθέως ότι η ελληνική οικονομία δεν χρειάζεται λεφτά. Δεν χρειάζεται χρηματοδότηση. Δεν χρειάζεται να καλύψει κενά. Ότι μπορεί από μόνη της. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται παραγωγική ανασυγκρότηση. Καλά, αυτό χρειάζεται ενίσχυση και μια συνεκτικότητα άμεσων μέτρων. Άμεσων μέτρων, δηλαδή η ανθρωπιστική κρίση να βοηθάει την επανεκκίνηση της οικονομίας. Η επανεκκίνηση της οικονομίας να βοηθάει την εργασία και η εργασία να βοηθάει τα ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Mm. Σε αυτό το πλαίσιο θα χρειάζεται μια νέα συμφωνία. Η βασική συμφωνία στην οποία εμείς τίνουμε, δηλαδή στη διαπραγμάτευση, αφορά το χρέος. Mm-hmm. Εμείς προσερχόμαστε σε αυτή την συζήτηση, στη διαπραγμάτευση, με τις δικές μας θέσεις. Οι δικές μας θέσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά, 5 χαρακτηριστικά. Δεν γίνονται δεκτά. Το ένα, μισό λεπτάκι, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Το δεύτερο είναι ρήτρα ανάπτυξης. Το τρίτο είναι moratorium. Το τέταρτο είναι ισοσκελισμένος προϋπολογισμός με ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων απ' έξω. Και το πέμπτο, δυνατότητα να κάνεις αλλαγές και μπορείς να τις κάνεις, δικό σου θέμα είναι. Μεταξύ μας εδώ, κύριε Βίτσα, ή τα λέτε κι αλλού. Όχι, τα λέμε και γιατί στο εξωτερικό. Γιατί αυτά τα ακούμε πολύ ευχάριστα. Τα λέμε και στο εξωτερικό. Ναι, αλλά δεν τα λέμε και στο εξωτερικό. Και πρέπει να σας πω το εξής. Αρνούνται έξω. Ακούστε. Να, κύριε Βίτσα, εδώ έχουμε μια κυβέρνηση ποτέ, που υπηρετεί ποτέ, το μνημόνιο και είδατε ξεκινάς. Τι υποδοχή έχει. Ναι. Εσείς λοιπόν που λέτε αυτά που λέτε. Και έχουμε και μια Ευρώπη με ένα τεράστιο πρόβλημα. Εντάξει, και έχουμε και μια Ευρώπη με ένα τεράστιο πρόβλημα. Ισχύει απολύτως. Λοιπόν, άρα εγώ λέω το εξής. Όταν προσέρχεσαι σε μια διαπραγμάτευση και σε αυτό ετοιμάζεσαι, προετοιμάζεσαι και πολιτικά και νομικά και οικονομικά. Προσέρχεσαι λοιπόν σε μια τέτοια διαπραγμάτευση και ξέρεις ότι η πρώτη απάντηση η οποία θα σου δώσουν είναι όχι. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση πάνω σε αυτό. Ποιο είναι το βασικό όμως? Ότι ξεκινάς τη διαπραγμάτευση. Ξεκινάς τη διαπραγμάτευση πάνω σε ένα επίπεδο και προσπαθείς να διαμορφώσεις όλη την κατάσταση και κινητοποιείς και τους συμμάχους. Όχι, είναι ένα λάθος. Είναι ένα λάθος, είναι μια καταστροφική πολιτική. Με συγχωρείτε, δηλαδή η κυβέρνηση έρχεται και μου λέει. Ο κύριος Ντόλιος σε λίγο θα σας πει. Ακούσω και χθες το βράδυ. Τα ίδια λέει. Ναι. Όχι, εντάξει, αφήστε. Είχα τη χαρά και να τον ακούσω και χθες το βράδυ και νομίζω ότι θα έλεγα η σκέψη του υπηρετεί μια πολιτική λογική στην οποία είμαι αντίθετος, αλλά τη λέει καθαρά του στο κάτω κάτω της γραφής. Σου λέει, κοίταξε να δεις, πρέπει να περικόψουμε συντάξεις. Η κυβέρνηση το λέει με άλλο τρόπο. Ναι. Με άλλο τρόπο. Θα κάνουμε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Στην ουσία το ίδιο λέει. Κύριε Βίτσα, έτσι. Θα έχουν το διαβολή. Λέω λοιπόν, γιατί εσείς ξεκινάτε με τη λογική. Όχι εσείς. Ναι. Ξεκινάμε με τη λογική ότι κοιτάξτε να δείτε τα πράγματα είναι έτσι. Δεν μπορούν να αλλάξουν με τίποτα. Άρα αυτή είναι η ισχυρή. Δεν πάει έτσι. Το ανάποδο λέω. Προσέξτε. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Γι' αυτό έχει μια σημασία η απάντηση δική σας. Δεν η έχει κυβέρνηση, λογική. Η οποία είναι ενταγμένη στην αντίληψη του προγράμματος. Έτσι. Το ακολουθεί. Και μάλιστα υπερασπίζεται, υποτίθεται, τη δικιά της αντίληψη λέγοντας τα παιδιά, εγώ αυτό που μου είπατε κάνω. Και μάλιστα έχει και καλά αποτελέσματα. Να, και πρωτογενές πλεόνασμα, να και τούτο, να και τ' άλλο. Αυτό λέει η κυβέρνηση στην επιχειρηματολογία της στην απέναντι πλευρά. Σε αυτή την κυβέρνηση η απέναντι πλευρά της λέει φόρους,
Αύξηση του ΦΠΑ. Να καλύψει το δημοσιονομικό κενό με πρόσθετους φόρους. Να κόψει συντάξει την τεπαϊκή συνταξιδοτική. Αυτά λέει. Εγώ άκουσα τον κύριο Βενιζέλο, φαντάζομαι θα μα τα πει και ο κύριο Ντόλιο σε λίγο. Εμεί σου λέει φόρου καινούριου και πώ το λένε απολύσει και τα λοιπά δεν κάνουμε. Τελεία και παύλα. Μέχρι εκεί. Εσεί τι λέτε. Εμείς λέμε. Διότι αν στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ που είναι δική του, να το πω έτσι λένε αυτό, σε εσά ξέρετε τι θα πούν. Αυτά που λέει ο χρηματιστή που συναντήσατε προχτές ή που δεν συναντήσατε και γραφτά. Δεν συναντήσαμε κανέναν. Το ξέρω ότι δεν συναντήσατε. Το είπε μόνο στα πόρτα. Αυτά θα πούνε. Το είπε, θα το πούνε. Τι θα πούνε. Τα επικοινωνιακά. Θα έλεγε κανένα κόλπα. Όχι, το ξεκαταλαβαίνω. Αρχίζουν και γίνονται. Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι τα επικοινωνιακά κόλπα αρχίζουν και γίνονται επικίνδυνα. Ακόμα και για την υπάρχουσα ελληνική οικονομία. Παίξουν, γιατί για να βγάλει ένα χαρτί για να χτυπήσει το ΣΥΡΙΖΑ και να δημιουργήσει πρόβλημα στο τραπεζικό σου σύστημα, αυτό είναι τελείως επικίνδυνο. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση με όλα αυτά δεν είναι μόνο δημιουργεί πολιτική αστάθεια, άρα πρέπει να πάμε σε μια νέα διαδικασία, αρχίζει και γίνεται και επικίνδυνη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέμε. Εμείς λέμε το εξής. Πολύ απλό πράγμα. Πολύ απλό πράγμα, θα σας το αναφέρω μόνο όσο αφορά ένα μέτρο. Σήμερα μπορείς να εξοικονομήσεις με διάφορους τρόπους και χωρίς κανένα μέτρο 543 εκατομμύρια για να δώσεις 13η σύνταξη σε 1.200.000 συνταξιούχους ως τα 700 ευρώ. Θα ξεκινήσετε σαν τον Παπανδρέου. Δηλαδή. Ξεκινάς, λέω, μπορείς να τα εξοικονομήσεις. Είναι σαφέστατο ότι μπορείς. Είναι σαφέστατο ότι μπορείς. Λες λοιπόν ότι αυτά τα χρήματα τι θα γίνουν, θα μπουν στην οικονομία είτε με στην κατανάλωση, στην αγορά, είτε ακόμα και σαν δώρο Χριστουγέννων προς τα παιδιά. Δεύτερο, μπορείς αντί να κάνεις πιστοληπτική γραμμή τα 11,5 δισεκατομμύρια να αξιοποιήσεις κάποια από αυτά για να προλάβεις την κρίση και όχι για να το έχεις. Μα με συγχωρείτε. Θέλει συμφωνία με τους άλλους. Είναι η συμφωνία η οποία έχει δοθεί για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Θέλει για τη σταθερότητα. Με τους άλλους, υπάρχει σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αν δεν φτιάξεις μια αναπτυξιακή τράπεζα, αν δεν φτιάξεις ειδικές τράπεζες, τράπεζες ειδικού σκοπού για την αγροτική οικονομία κτλ. Αλίμονο. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Είναι άλλη πολιτική. Εγώ δεν θεωρώ καθόλου δεδομένη. Ούτε όχι, δεν σωστή. Ο κύριος Βίδης δεν επιτρέπει σε κανέναν άλλο να μιλήσει. Μέσα στο σπίτι. Αλίμονο. Ελάτε κύριε Δόλιο. Δεν μπορείτε να μου το λέτε. Όχι, όχι. Θα μην έχουμε χρόνο έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, θα προλάβουμε. Ένα από τα στιγμή.